Καλησπέρα και εξάλλως ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Aquatic Talk Live. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς θα στήσω τον ιδρύο που έχω στο γραφείο μου. Έναν ιδρύο της Denerle, τον NanoCube 35. Μου το είχε δώσει παλιότερα το Aquarium Shop για να κάνουμε κάποιο project το οποίο δεν είχε γίνει και τώρα ήρθε η ευκαιρία, μιας που έγινε σχετικά ωραίο, να το παρουσιάσουμε. Επίσης να τονίσουμε ότι το Hardscape είναι χορηγία από τον Χρήστο Νικολακούλη, βιότοπος Fish and Pets. Έχουμε ξεκινήσει ήδη να φτιάχνουμε. Έχουμε βάλει στη βάση ώστε να κάνουμε ένα βουνό στο κέντρο με πέτρες λάβας. Έχουμε βάλει το πρώτο soil, το οποίο είναι για ειδικό για γαρίδες, το οποίο δεν είναι εμπλουτισμένο με πολύ λίπασμα. Σκεφτήκαμε να το κάνουμε έτσι ώστε να μην μας δυσκολέψει πάρα πολύ στο ξεκίνημα. Φυσικά από πάνω θα συμπληρώσουμε με το soil Amazonia, το οποίο είναι ένα πολύ δυνατό soil και θα βοηθήσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη των φυτών. Αφού βρέξαμε λίγο το soil ώστε να είναι λίγο βαρύ και να μην φεύγουν εύκολα οι κόκκι, ξεκινάμε το φύτεμα. Ελαιοχάρης παρβούλα το πρώτο φυτό, το κύριο φυτό θα έλεγα, μιας που θα πιάσει γύρω στο 70-80% του ενιδρίου. Θα προσπαθήσουμε να φυτέψουμε τα κομματάκια από τις μερίδες που έχουμε ετοιμάσει όσο πιο κοντά γίνεται, ώστε να χρειαστεί λιγότερο χρόνο και να δέσει γρήγορα. Το επόμενο φυτό που έχει μπει γύρω γύρω από την ρίζα είναι Εχινόδωρος Τενέλους, είναι λίγο πιο ψηλό από την παρβούλα. Βέβαια γίνεται λίγο μεγάλο, θα δούμε πως θα πάει στο ενιδρίο μας και αναλόγως θα δούμε αν θα το κρατήσουμε ή όχι, αλλά προς το παρόν δεν είναι πάρα πολύ ωραία γύρω από τη ρίζα. Κάπου εδώ να πούμε ότι τα φυτά είναι όλα της On Grow. Ψεκάζουμε συνέχεια τα φυτά ώστε τα φυτά να έχουν υγρασία και να μην μαραθούν κατά το διάστημα που φυτεύουμε. Η διαδικασία κρατάει τουλάχιστον 4 φορές παραπάνω από όσο θα δούμε στο βίντεο. Στο βίντεο το κάνουμε λίγο γρήγορα ώστε να γίνει πιο όμορφο το βίντεο και πιο μαζεμένο.
Κάπου εδώ αξίζει να τονίσουμε ότι αν σας αρέσει τα βίντεο όλα αυτά που φτιάχνουμε, οποιαδήποτε κατηγορία από βίντεο, εδώ είναι η ώρα να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Φυσικά αν σας αρέσει αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε ένα like ή ένα dislike άμα δεν σας αρέσει, και εννοείται ότι θα χαρούμε πολύ να αφήσετε το δικό σας μήνυμα, αρνητικό ή θετικό, ώστε να βελτιωθούμε και φυσικά να βοηθήσετε και στον αλγόριθμο να προωθήσει αυτό το βίντεο και σε άλλα άτομα. Το τρίτο φυτό που θα μπει στο ενιδρίο είναι η Βαλσινέρια Σπιράλης. Είναι ένα ψηλό φυτό το οποίο μπαίνει συνήθως πίσω και στην ουσία εμείς θέλουμε να προβάλλεται πίσω από το δικό μας κορμό που έχουμε βάλει. Όσο το ενιδρίο θα γεμίζει με νερό αντίστροφης όσμωσης, πάμε να πούμε λίγα πράγματα για τη συντήρηση που θα κάνουμε την πρώτη εβδομάδα. Η συντήρηση που θα κάνουμε θα είναι καθημερινά 50% αλλαγή νερού με φίλτρο αντίστροφης όσμωσης και θα συμπληρώνουμε τα εχνοστοιχεία με αλάτι τη Τενερλέ, το Stream Kings. Μετά την πρώτη εβδομάδα οι αλλαγές θα γίνουν ανά μία μέρα και μετά τη δεύτερη-τρίτη εβδομάδα θα γίνονται μια φορά την εβδομάδα. Φυσικά όλα αυτά θα γίνουν αν πάνε όλα καλά. Κάπου εδώ η κάμερα κλείνει χωρίς να το έχω πάρει είδηση. Δεν φαίνεται ότι βάζω το φίλτρο. Από την πρώτη μέρα που βάλαμε το φίλτρο ρίξαμε και βακτήρια της Microbe Lift.
τον iOut 2, βακτήρια που είναι για το ξεκίνημα του ενιδρίου, τα οποία τα χρησιμοποιούσαμε και καθημερινά μετά την αλλαγή νερού που κάναμε. Η αλλαγή νερού γινόταν κάθε βράδυ, μετά το τέλος, όταν κλείναν τα φώτα. Κάπου εδώ έχουν περάσει 7-8 μερούλες περίπου. Το ενιδρίο έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση, είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, τα φυτά μεγαλώνουν πολύ γρήγορα. Για να μην ευλογάμε όμως μόνο τα γένια μας, να πούμε ότι έχει πιάσει ελάχιστη τριχοειδή στον κορμό, στο κέντρο εκεί που υπάρχει και πάρα πολύ φωτισμός. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζουμε να σας άρεσε, θα χαρούμε πολύ να σχολιάσετε και να κάνετε ένα like και το βίντεο. Φυσικά άμα δεν είστε συνδρομητές μας, θα χαρούμε να γίνετε συνδρομητές και να μας βοηθήσετε, ώστε να προσπαθούμε να κάνουμε όλο και περισσότερα βίντεο.